Λοιπόν, βρισκόμαστε με τον Ομοσπονδιακό Προπονητή της Εθνικής Παίδων Παναγιώτη Λακασά και τον άμεσο συνεργάτη του Νικήτα Νικητάκη. Ο καιρός πλησιάζει για τα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω των 18 ετών που θα γίνει στη Γεωργία από 7 έως 18 Ιουλίου. Βρισκόμαστε στην ΕΜΕΑ. Η Εθνική προετοιμάζεται τις τελευταίες 15-16 μέρες, αν δεν κάνω λάθος. Πείτε μου καταρχάς πώς έχει κυλήσει η προετοιμασία, αν υπάρχουν κάποια πρόοπτα. Γενικά πώς είναι η κατάσταση στην πόλη της Πελοποννήσου? Σαν εγκαταστάσεις είναι όλα εξαιρετικά. Το γήπεδο και η διαμονή είναι ικανοποιητική, το φαγητό κτλ. Δεν υπάρχουν μετακινήσεις σημαντικό για τα παιδιά. Και υπάρχει προσήλωση στην προπόνηση. Η προσπάθεια είναι στο μάξιμο από τα παιδιά. Το μόνο πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι δεν είναι αυθεί όλα τα παιδιά. Από τους 18 αθλητές που είχαμε καλέσει, ο ένας τραυματίστηκε, δεν κατέβηκε, ήταν 17. Έχουμε άλλους δύο αθλητές που ήταν με το Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα στην Βραζιλία και άλλον αθλητή που είναι, βοηθάει την Εθνική Εφήβων. Είχαμε και 2-3 αθλητές ακόμα που βοήθησαν στην προπόνηση στην Εθνική Εφήβων γιατί είχε κάποια προβλήματα. Σιγά σιγά τώρα αυτές τις μέρες θα μαζευτούν όλοι μαζί να μπούμε στην τελική ευθεία. Νικήτα, από την προσπάθεια των παιδιών, τι έχεις να πεις για όλο αυτό το διάστημα που βρίσκονται στη μακριά από τις οικογένειές τους? Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι γιατί είναι οι συνθήκες αρκετά δύσκολες. Πέσαμε και σε ημέρες σκληρού καύσωνα και ήταν πιο δύσκολες οι συνθήκες ακόμα. Εγώ θέλω να προσθέσω και τον τραυματισμό του Πασαδόρου του Σταυρόπουλου του Μάρη, που ακόμα δυσκολεύεται περισσότερο το έργο του στην προπόνηση. Αλλά γενικά μπορώ να πω ότι τώρα με τις προσθήκες των παιδιών που ήρθαν, τα πράγματα θα πούμε σε άλλο ρυθμό. Τι μπορούμε να πούμε για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ποιος είναι ο στόχος εκεί πέρα και τι είναι αυτό που θέλει το ελληνικό βόλο να αποκομίσει από μια τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος? Καταρχήν, όταν πηγαίνεις να παίξεις ένα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, σε αυτές τις ηλικίες, κάπου 18, προσπαθείς να αποκομίσεις το maximum όφελος που μπορεί μια τέτοια ομάδα. Δεν μιλάω μόνο για εμπειρίες, μιλάω και για αποτελέσματα. Είμαστε μέσα στις 12 κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς πέσαμε σε έναν όμιλο πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο. Θα δώσουμε όμως σε όλα τα παιχνίδια το maximum των δυνατοτήτων του μας με στόχο τη νίκη. Θα δούμε τι θα γίνει στο τέλος, τι αποτελέσματα θα φέρουμε, αλλά σίγουρα είναι μια μεγάλη πρόκληση για όλους μας. Νικήτα, μαζί με τον Παναγιώτη, εκτός από ομοσπονδιακοί προπονητές, έχετε γυρίσει και σχεδόν όλη την Ελλάδα. Πηγαίνετε από στα σχολεία, στα σωματεία για να δείτε το υλικό που υπάρχει κυρίως στα αγόρια. Από ό,τι βλέπουμε και η Εθνική Αντρών στους Μεσογειακούς έχει νέους αθλητές που πρωταγωνιστούν. Βλέπουμε και την Εθνική Εφήβων που κατάφερε και νίκησε τη Γερμανία με 3-0. Η Εθνική πέρασε από το πρώτο προκριματικό γύρο στα τελικά του Ευρωπαϊκού Παίδου. Πόσο σημαντικό είναι αυτό για την άνοδο του ανδρικού βόλη? Θα ήθελα και τη γνώμη και των δυο σας. Επειδή παρακολουθούμε πολύ περισσότερο το ανδρικό βόλη από το γυναικείο, εγώ έχω να πω ότι αυτοί που λένε ότι το ανδρικό βόλη δεν έχει αθλητές οτιδήποτε δεν έχουν δει καλά τα πράγματα. Έχει αθλητές και έχει και καινούργια παιδιά που βγαίνουν από κάτω και η φουρνιά που έρχεται ακόμα του 7-8 των Παναπέδων έχει παιδιά τα οποία θα βοηθήσουν και θα στελεχώσουν, πιστεύουμε, ακόμα και την αντρική ομάδα. Εάν το όφελος ο δικό μας είναι ότι αν από κάθε φουρνιά βγάζουμε 2 και 3 αθλητές που μπορούν να πάνε παραπάνω, για μας είναι η μεγαλύτερη ικανοποίηση για τη δουλειά που κάνουμε. Παναγιώτη. Στο σκανάρισμα που γίνεται σε όλη τη χώρα εδώ και 5 χρόνια που είμαστε, βλεπόμαστε στο ψυχιακό πρόγραμμα της Ομοσπονδίας, νομίζω δεν έχει μείνει κάποιο παιδί έξω από τις εθνικές ομάδες που να είχε τις δυνατότητες να είναι στις εθνικές ομάδες. Τα παιδιά δουλεύουν σοβαρά, έχουν όρεξη, δεν έχουμε πολύ μεγάλο αριθμό, αλλά υπάρχουν παιδιά που θα στελεχώσουν και την εθνική ομάδα και τη Volley League στα επόμενα χρόνια. Απόδειξε αυτό που είπατε και τα παιδιά τώρα που είναι που συμμετέχουν στην Εθνική Αντρών Μεσογειακούς Αγώνες και έρχονται και άλλα παιδιά από πίσω. Και η πιο μικρή ακόμα, η νέα γενιά που βγαίνει του 7-8 τώρα που θα ξεκινήσει προετοιμασία στην Αμαλιάδα, έχει παιδιά που θα βοηθήσουν τις εθνικές ομάδες. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Καλή επιτυχία να έχουμε στη Γεωργία. Να είστε καλά.